Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε ερώτηση στη Βουλή. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σταμάτης βρισκόταν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που σας υπερασπιζότανε. Πάντως ο υπουργός που απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του κύριου Σιτλιχάκη στη Βουλή έλεγε άλλα λόγια να καπιόμαστε και η υπόθεση πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ή δεν είναι έτσι, γιατί δεν ξέρω τι λένε τώρα για το ποιος υπερασπίζεται και το ποιον. Ένα λεπτό μόνο. Εννοείται. Επειδή λοιπόν μιλάμε πολύ εδώ ενάντια στο ρατσισμό και έτσι είναι, ο ρατσισμός είναι εχθρός, φανατικός εχθρός, όμως πρέπει να δούμε και ποιος τον στηρίζει. Δύο περιστατικά νομίζω ότι μπορούν να σας απαντήσουν ποιος τον στηρίζει. Αν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ενάντια στην κρατική πολιτική, αν τελικά στηρίζεται από την ίδια την κρατική πολιτική. Όταν σκοτώθηκε ο 11χρονος Μάριος Τομενίδη, βγήκαν ή δεν βγήκαν όλοι και επιτέθηκαν στους Ρωμά ότι είναι η μοναδική ένοχη και έκλειναν όλο το θέμα της εγκληματικότητας στους Ρωμά όταν γνωρίζουν ότι στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων εμπλέκονται επιχειρηματίες που κατασκευάζουν, μεταφέρουν τα όπλα και τα ναρκωτικά και οι πιάτσες είναι γνωστές στην αστυνομία. Τους ταΐδες να τους κάνουν στους εμπόρους των ναρκωτικών, όχι στον απλό κόσμο που υποφέρει και προσπαθεί να βρει. Ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό. Δεύτερον, με την έξαρση της πανδημίας πριν λίγους μήνες εδώ στη Δυτική Αττική, αντί να μιλήσουν για τους μεγάλους χώρους δουλειάς που οργίαζαν τα κρούσματα, όλοι από τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κοσμόπουλο, κάτι τοπικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και άλλους κλείναν το ζήτημα της εξέλιξης της πανδημίας στην ύπαρξη των Ρωμά στην περιοχή. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Δεν μπορεί άλλο ο πληθυσμός των Ρωμά να είναι το εξελαστήριο θύμα. Οι υπεύθυνοι για την εξάπλωση της πανδημίας και στη Δυτική Αττική είναι αυτοί που δεν στελέχωσαν το θριάσιο νοσοκομείο που δεν έχει προσωπικό για να θεραπεύσει μια ολόκληρη περιοχή με χιλιάδες εργαζόμενους και κατοίκους, είναι αυτοί που αφήσαν το κέντρο υγείας Ασπροπύργου 6 μήνες, κύριε Σταμάτη, μέσα σε συνθήκες κουτώματος της πανδημίας, χωρίς καθαρίστρια. Δεν βάλατε καθαρίστρια στο κέντρο υγείας Ασπροπύργου και κουνάγατε το δάχτυλο κάθε μέρα στις τηλεοράσεις για την ατομική ευθύνη περί μάσκας, που βεβαίως και ατομική ευθύνη πρέπει να υπάρχει. Κλείνω, ολοκληρώνω, μίλησαν οι προηγούμενοι εκπρόσωποι πολύ περισσότερο. Ένα θέμα μόνο. Οι φορολογούμενοι έχουμε πληρώσει πάρα πολλά, όχι μόνο για να έχουμε κάποια επιδόματα για να φυτοζούμε, έχουμε πληρώσει και πάρα πολλά για να έχουμε σύγχρονα σχολεία και όχι αυτά. Θέλετε καταγγελία για αυτά ή τα βλέπετε? Γιατί δεν φέρατε μαζί σας και τα κανάλια που συνήθως σας ακολουθούν να καταγράψετε τα υπέροχα σχολεία προκάτ? Γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον αγαπητό φίλο τον κύριο Παϊτέρη που είπε να κόψουμε και το κεφάλι μας για να πάμε στο σχολείο, αλλά θα κόψουμε και το κεφάλι μας για να έχουμε σχολείο, για να έχουμε σύγχρονο σχολείο. Γιατί τα δικά τους τα παιδιά δεν πάνε στα προκάτ, τα δικά τους τα παιδιά πάνε στα κολέγια, και εδώ που λένε φύγε για μετακομίσματε. Κλείνω με αυτό. Ένα κάλεσμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν θα γίνουμε παρατηρητές απώλειας δικαιωμάτων, θα γίνουμε διεκδικητές σύγχρονων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή δύναμη και υγεία.